Συνεχίζουν τον αγώνα τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι αλλά και οι ιατροί στο νοσοκομείο του Άργους, ζητώντας την άμεση πληρωμή τους και την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας. Το πρωί έγινε συμβολική κατάληψη των χειρουργείων. Εδώ και ένα μήνα είμαστε σε κινητοποιήσεις στο χώρο της υγείας, τις οποίες καλύπτει η Ομοσπονδία μας. Εμείς θέλουμε να δηλώσουμε σε όλο τον κόσμο ότι το πρόβλημα στην υγεία δεν είναι μόνο οικονομικό, δεν είναι μόνο ότι είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί, αλλά είναι βαθιά πολιτικό. Γίνεται μια προσπάθεια να περάσει μια λέλαπα σε όλο το σύστημα υγείας κατόπιν των εντολών της Τρόικας που τις υλοποιεί όμορφα και ωραία ο Υπουργός μας, ο κύριος Λοβέρδος, και όποια ταλαιπωρία μπορεί να υφίσταται στον κόσμο δεν οφείλεται σε εμάς, γιατί ξέρουν όλοι τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουμε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, αν και ήμασταν οι πιο χαμηλά αμοιβόμενοι από πάρα πολλούς κλάδους, η λέλαπα αυτή μας ρίχνει άλλη μια φάπα, μας πάει ακόμη πιο κάτω. Το μισθολόγιο που ελπίζαμε ότι θα είναι, ότι θα ανέβουν οι αποδοχές μας, στην πράξη έδειξε το αντίθετο. Βρεθήκαμε από 1.000 ευρώ μέσον όρο οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πλέον για 600 ευρώ. Η μία τροπολογία και το ένα νομοσχέδιο έρχεται το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα θα μας κρατήσουν από τον Απρίλιο αναδρομικά για το ενιαίο μισθολόγιο και ενώ ελπίζαμε ότι η διοίκηση είχε πει ότι θα είναι γύρω στις 10 δόσεις, περάσανε χτες μία τροπολογία ότι θα είναι σε 3 δόσεις. Καταλαβαίνετε ότι τα 600 ευρώ θα βρεθούν οι εργαζόμενοι με τα αναδρομικά που είναι να τους κρατήσουν να μην πάρουν και μισθό. Και θα είναι πάρα πολύ. Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πού είναι το ενιαίο μισθολόγιο που μας λέγανε ότι θα ωφεληθούμε και ότι εμείς σαν χαμηλόμισθοι θα ανέβουμε? Δεν έγινε τίποτα. Η κινητοποίηση πλέον είναι μονόδρομος. Αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται στον χώρο της υγείας είναι καταστρεπτική, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο το... και για τον απλό πολίτη που έρχεται εδώ πέρα να νοσηλευτεί. Όταν θα τελειώσουν και τα κονδύλια, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο μισθοδοσία, όταν δεν θα έχεις να πληρώσεις, οι περικοπές γίνονται παντού. Και στους διαγωνισμούς που γίνονται για προμηθευτές και για 1.000 πράγματα. Βέβαια, τους προμηθευτές το κάθε κράτος φροντίζει κατά καιρούς να κάνει μια ρύθμιση. Και βρίσκει και εξασφαλίζει χρήματα. Όπως βρήκε και εξασφάλισε για να μην χαθεί το τραπεζικό σύστημα. Για μας δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Εδώ είμαστε απλήρωτοι 6 μήνες και προχτές ήρθε μια διαταγή και ένα κονδύλι 75.000 ευρώ για να πληρωθούμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που είμαστε απλήρωτοι, τι θα γίνει με αυτό? Πολύ φοβούμαστε ότι θα πέσει κούρεμα και σε αυτά τα πράγματα. Παρατηρείται μια απαξίωση πλέον της υγείας. Δηλαδή, βλέποντας και ένα έγγραφο που μου ήρθε προχθές εμένα από την Ομοσπονδία μας, από την ΟΕΝΓΕ, μόνο το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν Λοβέρδος και Βενιζέλος περί φθηνότερης εφημερίας δείχνει απαξίωση, τίποτε άλλο. Είμαστε κι εμείς εδώ, λαμβάνουμε μέρος κινητοποιήσεις. Έχουμε πάρει και απόφαση από την Γενική μας Συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα ότι από την επόμενη εβδομάδα προχωράμε σε επίσκεψη εργασίας. Για το λόγο ότι δεν έχουμε πληρωθεί τις εφημερίες του Δεκέμβρη και του Γενάρη. Και από ό,τι βλέπουμε θα συνεχιστεί το φαινόμενο αυτό. Απλά έχουμε και εμείς την αντίληψη ότι δεν είναι αυτή η επίθεση που γίνεται στην υγεία, όπως είπαμε και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, μεμονωμένη. Αυτή η επίθεση με διάφορες πολιτικές ρυθμίσεις είναι σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων. Και την ίδια στιγμή που η πολιτική ηγεσία του τόπου φροντίζει με κάθε ρύθμιση να αποπληρώσει το χρέος μέχρι τελευταίας δεκάρας, την ίδια στιγμή δεν δείχνει καμία ελεημοσύνη στο να περικόψει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων εδώ και ένα αιώνα. Επομένως, για μας, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ο αγώνας και η κινητοποίηση είναι μονόδρομος και καλούμε όλα τα σωματεία του νομού, όλους τους εργαζόμενους, όλους τους κλάδους να συμπορευτούν μαζί μας, γιατί τους θέλουμε όλους μαζί. Θα πρέπει να καταλάβουν οι άρρωστοι και όλοι οι πολίτες ότι δεν είμαστε απέναντι. Τους θέλουμε όλους μαζί μας, έτσι ώστε να νικήσουμε.